Μικρή έκταση επεισόδια σημειώθηκαν χθες το απόγευμα στην πρωτεύουσα της Θάσου, το Λιμένα, ανάμεσα σε άνδρες των ΜΑΤ και συγκεντρωμένους διαδηλωτές αντιφασιστικών οργανώσεων και κατοίκους που αντιδρούσαν στα εγκαίνια των γραφείων της Χρυσής Αυγής στο νησί. Τρεις δημιουργίες ΜΑΤ είχαν παραταχθεί από νωρίς στην κεντρική πλατεία του Λιμένα, προκειμένου να αποτρέψουν επεισόδια ανάμεσα σε μέλη της Χρυσής Αυγής και σε διαδηλωτές, που συγκεντρώθηκαν για να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους για την παρουσία βουλευτών του κόμματος, αλλά και στελεχών που ήρθαν από περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εκατοντάδες διαδηλωτές, προερχόμενοι από την αντιφασιστική κίνηση Θάσου, αλλά και μέλη των τοπικών οργανώσεων όλων των πολιτικών κομμάτων του νησιού, είχαν συγκεντρωθεί σε κεντρικό σημείο του νησιού, λίγα μέτρα από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής, για να φωνάξουν αντιφασιστικά μηνύματα. Τα επεισόδια ξεκίνησαν όταν οι διαδηλωτές επιχείρησαν μετά τη συγκέντρωση να κάνουν πορεία προς τα γραφεία της Χρυσής Αυγής, όπου εκείνη τη στιγμή μιλούσαν τρεις από τους βουλευτές του κόμματος, Πολύβιος Ζησιμόπουλος, Αρτέμης Ματθεόπουλος και Αντώνης Γρέγος. Οι άνδρες των ΜΑΤ εμπόδισαν τους διαδηλωτές να κατευθυνθούν προς τα γραφεία της Χρυσής Αυγής, κάνοντας περιορισμένη χρήση χημικών, και τότε ξεκίνησαν τα πρώτα επεισόδια. Από τα επεισόδια τραυματίστηκε ελαφρά ένας διαδηλωτής που μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Πρίνου. Στη συνέχεια επικράτησε ανθρωποκυνηγητό ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομικούς στα σοκάκια του Λιμένα, προκειμένου οι πρώτοι να πλησιάσουν όσο πιο κοντά γίνεται στα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Τελικά αυτό δεν επετεύχθη, καθώς ανάμεσα στους διαδηλωτές και τα στελέχη της Χρυσής Αυγής που βρίσκονταν στον χώρο των εγγενείων αναπτύχθηκαν 6 σειρές από άνδρες των ΜΑΤ. Οι διαδηλωτές φώναξαν στους βουλευτές και τα στελέχη του κόμματος πως είναι ανεπιθύμητοι και τους ζήτησαν να εγκαταλείψουν το νησί. Η κατάσταση εκτονώθηκε μετά την ολοκλήρωση των εγγενείων και αφού οι διαδηλωτές έκαναν πορεία στους κεντρικούς δρόμους του Λιμένα, παρουσία πάντα ισχυρής αστυνομικής δύναμης. Εχθές είχαμε την εκδήλωση των εγγενείων στη Θάσο, Δευτέρα το απόγευμα. 6 ώρα συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ιερών γύρω στους 200 από την αντιφασιστική δράση και είχαν σκοπό να κάνουν πορεία μπροστά από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής την ώρα της τελετής. Φυσικά εμείς το επιτρέψαμε αυτό και η αντίδρασή τους ήταν να μας ρίξουν πέτρες, νεράνδια, κροτίδες, ξύλα και ό,τι περνάει από το μυαλό σας. Λοιπόν, έγινε εκεί μια περιορισμένη χρήση χημικών, 2-3 ψεκασμοί και στη συνέχεια άλλαξαν πορεία, κατευθύνθηκαν προς την παραλία, κάνανε μια πορεία. Στη συνέχεια κατά μόνας πάλι διαλύθηκαν και παρουσιάστηκαν πάλι γύρω στα 150 μέτρα απέναντι από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής, μια απόσταση τέτοια αρκετή, απόσταση ασφαλείας θα έλεγα, και διαμαρτυρόμασταν με συνθήματα. Από την άλλη πλευρά η Χρυσή Αυγή δεν έκανε πορεία σε βάση και αυτά που πάμε και εμείς για την τάξη και την ασφάλεια του νησιού και 8.30 ώρα αποχώρησαν ήρεμα όλοι. Από την πλευρά της όμως αρκετοί κάτοικοι της Θάσου διαμαρτύρονται ότι δέχθηκαν επίθεση από την πλευρά του ΝΑΤ. Βεβαίως δέχθηκαν μια μικρή επίθεση. Δεν θα τους αφήναμε, τους επιτρέπαμε να μπουν στα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Ένας τραυματισμός σημειώθηκε, ο νεαρός 25 χρονών περίπου, πήγε στο κέντρο υγείας και μετά την συμπαραχή πρώτων βοηθειών έφυγε για το σπίτι του. Παρόλο που ήταν μια ειρηνική διαδήλωση, με επιτυχία της αστυνομίας πολλώθηκε εκρηκτικά το κλίμα. Πρωτοφανής για τα δεδομένα της Θάσου, η τόσο ισχυρή αστυνομική δύναμη και η τόσο ισχυρή χρήση χημικών. Φτάσαμε στο σημείο ανήλικα παιδιά να τα τρέχουμε στο κέντρο υγείας για τις πρώτες βοήθειες με αναπνευστικά και με μόλοπες. Τα ΜΑΤ ενώ ήταν ενημερωμένα από τους πολιτικούς φορείς και τα κινήματα της Θάσου ότι θα ήταν μια συμβολική, άκρως συμβολική παρουσία αντιφασιστική, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο είχαν τόσο εχθρική και επιθετική στάση. Θεωρώ πως ήταν σε ρόλο κατοχικών δυνάμεων που θυμίζουν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και αυτά είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ανήλικων παιδιών. Ανήλικων παιδιών τα οποία συνοδευόταν από γονείς. Δεν ήταν όπως βλέπουμε μια διαδήλωση ας πούμε στην Αθήνα, στο Σύνταγμα ή Θεσσαλονίκη σε άλλους νόμους, οποία βλέπουμε και ακρόετες. Ήταν μια τοπικού χαρακτήρα διαδήλωση πάνω στο αντιφασιστικό κομμάτι ας πούμε, αλλά ουσιαστικά ήταν και ένα στίγμα ότι η Θάσος αντιστέκεται σε οποιοδήποτε εχθρό της. Είτε είναι φασίστες χρυσαυγίτες σήμερα, είτε αύριο είναι ένα Ταϊπέδ, ένας Φούχτελ,